24ωρη πανελλαδική απεργία για την 3η 24 Σεπτεμβρίου προκήρυξε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΗ με κεντρικό αίτημα την απόσυρση του αντεργατικού αναπτυξιακού νομοσχεδίου. Παράλληλα, σημειώνει ότι σε περίπτωση που η κυβέρνηση επιμένει στην πρόθεση και την ψήφισή του, θα προχωρήσει σε απεργιακή κλιμάκωση. Επίσης, εξήγηλε πανελλαδικές τάσεις εργασίας, όπου κριθεί αναγκαίο από τα σωματεία στις 19, 20 και 23 Σεπτεμβρίου για να πραγματοποιηθούν γενικές συνελεύσεις των σωματείων ώστε να διευκολυνθεί η ενημέρωση, η προετοιμασία και η συμμετοχή των εργαζομένων. Είναι ένα νομοσχέδιο όπου έρχεται και εντείνει τις ελαστικές μορφές εργασίας, προωθεί τη μερική και εκπεριτροπής απασχόληση, αναθεωρεί τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και εάν ο επιχειρηματίας, που αφορά βέβαια το ιδιαίτερα τον ιδιωτικό τομέα, επικαλυστεί οικονομικά προβλήματα, καταστρατηγείται η συλλογική σύμβαση εφόσον υπάρχει και πάμε στην επιχειρησιακή σύμβαση. Αυτά βέβαια καλύτερα θα είναι να σας τα πούνε και οι πρόεδροι των εργατικών κέντρων. Και από εκεί και μετά, όσον αφορά πάλι στο δημόσιο, το οποίο εκπροσωπώ, προωθεί ακόμα και την ιδιωτικοποίηση όλων των ελεγκτικών μηχανισμών σε κάθε είδους επενδυτικού σχεδίου στη χώρα μας. Με αποτέλεσμα, ενώ μιλάμε για επενδύσεις που θα γίνουν στη χώρα μας και στην περιουσία της ίδιας της χώρας της Ελλάδας μας, αυτά να διαχειρίζονται οι άδειες και οι επενδύσεις από τους ιδιώτες. Που σημαίνει ότι και οι εργασιακές συνθήκες και τα φορολογικά και ασφαλιστικά έσοδα και η υγιεινή και η ασφάλεια των εργαζομένων και η προστασία του περιβάλλοντος έχουν σκοπό να φύγουν από τον έλεγχο των δημόσιων υπηρεσιών που αυτή τη στιγμή υπάγονται και να πάνε σε ιδιωτική πρωτοβουλία και ιδιωτικές εταιρείες. Όπως υποστηρίζει η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΗ, με το νομοσχέδιο αυτό η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προωθεί ένα είδος ανάπτυξης που σε μόνο όφελος της κοινωνίας και των εργαζομένων δεν θα είναι. Συγκεκριμένα αναφέρει, προβλέπονται η δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων, η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την λήψη απόφασης για απεργία, καθώς και η υπερίσχυση της επιχειρησιακής εναντί της κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας όταν ο εργοδότης επικαλείται οικονομικά προβλήματα της επιχείρησης. Ουσιαστικά επιχειρεί το εργοδοτικός κυβερνητικός έλεγχος και το φακέλωμα των σωματείων και των συνδικαλιστών. Το πολυνομοσχέδιο ορίζει ως ανώτατη αρχή τον Υπουργό Εργασίας, ώστε να καθορίζει με υπουργικές αποφάσεις το συνδικαλιστικό νόμο και τα καταστατικά των σωματείων να τα υπερβαίνει, καθώς θα ορίζει και τον τρόπο λήψης αποφάσεών τους. Το δεύτερο κομμάτι αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα ενημερώνεται μία πλατφόρμα την οποία προωθεί η κυβέρνηση και στην οποία θα το κάθε σωματείο, είτε πρωτοβάθμιο, είτε δευτεροβάθμιο, είτε τριτοβάθμιο, θα πρέπει να ανεβάζει σε αυτή την πλατφόρμα το καταστατικό του, τις αρχαιρεσίες του, το ποιοι είναι μέλη του. Δηλαδή και μόνο η σκέψη οδηγεί σε παλιότερες εποχές που η χώρα πέρασε δύσκολες στιγμές, στιγμές που δεν ανταποκρίνονται στη δημοκρατία, αλλά σε άλλου είδους πολιτεύματα. Το δικαίωμα της απεργίας αποτελεί το ίστατο όπλο των εργαζομένων και οφείλουμε να το υπερασπίσουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Το δικαίωμα όλων στη δημόσια ασφάλιση είναι αναφέρετο και αγωνιζόμαστε για να μην τολμήσει η κυβέρνηση να φέρει νομοσχέδιο ιδιωτικοποίησης της επικουρικής ασφάλισης, προσθέτει η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΗ. Το τρίτο κομμάτι αφορά και το πώς θα προκυρήσονται οι απεργίες, οι αγώνες των εργαζομένων. Μέσω ενός μητρώου συνδικαλιστικών οργανώσεων, αυτό που ανέφερα πριν, και των μελών τους, και μια ψηφοφορία που θα θέλει το 50-1 για να προκηρυχθεί μια απεργία. Και εδώ τίθεται ένα μεγάλο ερώτημα. Πώς ζητάνε από τους εργαζόμενους να έχουν το 50-1 όταν αυτή τη στιγμή η Ελλάδα μας, οι Δήμοι, οι περιφέρειες, ακόμα και η κεντρική πολιτική σκηνή διοικούνται με το 50% του εκλεκτορικού σώματος να πηγαίνει και να ψηφίζει στην κάθε μία εκλογική διαδικασία και να έχουμε, όπως είπα, όλους αυτούς τους φορείς
που να διοικούνται από κυβερνήσεις του 30 και του 35% ή από δημοτικές αρχές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες να είναι ακόμα και στο 20%. Τρανό παράδειγμα, ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Με 7 έδρες, αυτός ο Δήμος θα πρέπει να διοικηθεί από την πρώτη παράταξη. Αν είναι δυνατόν λοιπόν, όταν μια ολόκληρη χώρα, που όταν έχουμε εκλογές, υπάρχει και μια προεκλογική περίοδος 1-2-3 μηνών, δεν πείθουν όλες αυτές οι παρατάξεις ή τα κόμματα τον Έλληνα πολίτη να πάει να ψηφίσει, πάει το 50% στην κάλπη, από το 50% με 20% και με 30% μας διοικούν για 4 χρόνια και έχουν την απέτηση μια απεργία να ψηφίζεται από το 50% συν 1 των δημοσίων υπαλλήλων.